Αδέλφια, τη σειρά των μαθημάτων μας, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τα μυστήρια του Θεού και τα μυστήρια που υπάρχουν μέσα στη ζωή του χριστιανού, μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τελευταίο μυστήριο που είναι οι εργάτες. Βέβαια οι άνθρωποι λένε ιερείς, αλλά ιερείς δεν έχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι ιερείς ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν του Λεβί τα παιδιά που είχαν δεν είχαν κληρονομία ανάμεσα στις 12 φυλές, αλλά είχαν την υπηρεσία και την υποχρέωση να υπηρετούν το Ναό του Θεού, το Ναό του Σολομώντα. Θα διαβάσουμε λοιπόν ξανά από τη 1051 σελίδα, από το τρίτο κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την περασμένη Δευτέρα. Προς Τιμόθεον λοιπόν Α επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφιον 1. Πιστός ο λόγος, εάν της ωραίγεται επισκοπή καλών έργων επιθυμεί, πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αβιλάργυρος, κυβερνών καλός των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος, διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Να μην είναι νεοκατήγητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν καλή μαρτυρία, δια να μην πέσει σε ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Η διάκονη ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εις ίνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριον της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως και ούτε ιδέας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι αν είναι άμεμπτοι. Γυναίκες, ως αυτός εμναίου, χι κατάλληλοι, εγκρατείς, πιστέ κατά πάντα. Η διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι καλώς διακονήσαντες, αποκτώσιν σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστη την εις τον Ιησού Χριστόν. Είπαμε λοιπόν ότι είναι δύο οι κατηγορίες των εργατών μέσα στην Εκκλησία. Η μία είναι οι διακονίες που θέτει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και εργάζεται ο Χριστός με τις διακονίες που είναι Απόστολοι, Ποιμένες, Διδάσκαλοι, Προφήτες και Ευαγγελιστές. Και η αποστολή τους είναι ο καταρτισμός των Αγίων για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Με τις διακονίες εργάζεται ο Χριστός. Όμως στην Εκκλησία εργάζεται και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέτει πρεσβυτέρους. Και οι πρεσβύτεροι που τίθενται από το Πνεύμα το Άγιο έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά και έχουμε μείνει λοιπόν τώρα στο εδάφιο 4 που λέγει ο Λόγος του Θεού «Κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον και έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος, διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτόν οίκον, τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού». Εδώ χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού δύο λέξεις που είναι κυβέρνησης και μάλιστα στο κείμενο λέει προϊστάμενος ή προϊστάται, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο, και επιμέλεια, επιμελείται. Και φέρνει σαν παράδειγμα την οικογένεια. Την οικογένεια έτσι το έχει θέσει ο Θεός, κεφαλή της γυναικός να είναι ο άντρας και ο άντρας κυβερνάει την οικογένεια, προϊστάται της οικογένειας και της γυναίκας και των παιδιών. Η γυναίκα όμως επιμελείται, είναι οικοφύλακας, επιμελείται τα παιδιά, επιμελείται τον οίκον της. Είναι δύο τελείως διαφορετικές λέξεις που έχουν όμως ένα τελικό σκοπό και ο σκοπός είναι η σωστή λειτουργία της οικογένειας και βέβαια στην Εκκλησία η σωστή λειτουργία της Εκκλησίας. Όπως λοιπόν ο άντρας κυβερνά ή προείσταται της οικογενείας καθώς είναι κεφαλή της γυναικός και η γυναίκα επιμελείται και φυλάει οικοφύλακας τον οίκον της, κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στην Εκκλησία κυβερνήτης, αυτός που προείσταται και κυβερνάει την Εκκλησία είναι ο Χριστός. Οι πρεσβύτεροι, ο Χριστός και μάλιστα πολλές φορές με τις διακονίες του, αλλά μόνο για τον καταρτισμό των Αγίων. Την Εκκλησία την κυβερνάει ο Χριστός, δηλαδή όπως ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός,
Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Και έτσι λοιπόν αυτό αποδεικνύει ότι η Εκκλησία δεν έχει αρχηγούς. Δεν είναι, είναι συνοδική η Εκκλησία και αποστολική. Αλλά δεν είναι ούτε παπική, ούτε αρχιεπισκοπική. Ούτε μεταξύ των ίσων ο ένας. Δεν υπάρχει ένας μέσα στην Εκκλησία. Ο ένας μέσα στην Εκκλησία είναι μόνο και πάντοτε ο Χριστός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι διακονίες, όπως είπαμε, που θέτει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, για την αύξηση του σώματος του Χριστού, και υπάρχουν και οι πρεσβύτεροι που επιμελούνται. Επιμελούνται στα πνευματικά. Και μάλιστα η αποστολή των πρεσβυτέρων είναι, και θέλω να το δούμε, να πάμε στην επιστολή του Πέτρου, να το δούμε λιγάκι, του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, στη σελίδα 1077 και στο πέμπτο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο, σελίδα 1077, μιλάει τώρα ο Απόστολος Πέτρος προς τους πρεσβυτέρους λέγοντας: «Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί». Στις επιστολές του ο Πέτρος, απευθυνόμενος στις εκκλησίες και στο λαό, λέει «Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού». Στην εκκλησία λοιπόν ο Πέτρος χρησιμοποιεί τη διακονία του, η οποία είναι Απόστολος. Όταν όμως απευθύνεται στους πρεσβυτέρους, δεν απευθύνεται σαν Απόστολος αυτούς, αλλά απευθύνεται σαν συμπρεσβύτερος, που σημαίνει ότι άλλη είναι η δουλειά του, που το έχουμε πει κιόλας, του Αποστόλου και των Διακονιών, και άλλη η δουλειά των πρεσβυτέρων ανάμεσα στους γενικά στους πρεσβύτερους. Η συμβουλή του λοιπόν είναι, και η παρουσίαση του εαυτού του είναι: πρώτον, εγώ είμαι συμπρεσβύτερος σαν και εσάς, δηλαδή με έχει θέσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία για να επιμελούμε τους αδελφούς και τους ανθρώπους στους οποίους ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα είμαι και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού όταν ήμουν μαζί με τον Κύριο στην επί της γης διακονία του Κυρίου μας, αλλά και κοινωνός της δόξης που μέλει να αποκαλυφθεί, αλλά και κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών, δηλαδή κοινωνός μέτοχος της δόξης που θα αποκαλυφθεί στον ουρανό. Δηλαδή είμαι αυτός που το χαρακτηριστικό μου είναι ότι θα λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αρχίζει δηλαδή και βγάζει από πάνω του αυτό το οποίο ο Χριστός του έχει δώσει, γιατί τώρα δεν του χρειάζεται. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί. Ό,τι μας δίνει ο Χριστός το χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται. Δεν καυχόμεθα σε αυτό. Δεν φανταζόμαστε ότι είμαστε μεγάλοι λόγω αυτού, γιατί ξέρουμε ότι δεν είχαμε και μας το έδωσε ο Χριστός. Αλλά και ξέρουμε ακόμη ότι ο Χριστός δίνει, και αν δεν σταθείς πιστός στα ολίγα θα τα πάρει και θα στα αφαιρέσει. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε και είναι σημαντικό είναι ότι τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός, γιατί αυτός διαλέγει το θέλειν και το ενεργήν. Δεν εκλέγει κάποιος άνθρωπος να γίνει Απόστολος, αλλά ο Χριστός τον εκλέγει να γίνει Απόστολος ή Προφήτης ή Ποιμένας ή Ευαγγελιστής ή Διδάσκαλος. Δεν γίνεται δηλαδή εξιδίας πρωτοβουλίας ανθρώπινης, ενώ αντίθετα ο πρεσβύτερος γίνεται με τη δική του πρωτοβουλία και ο Θεός συμφωνεί, γιατί λέει η Γραφή: «Αντισωρέγεται επισκοπή καλών έργων επιθυμεί». Άρα λοιπόν ο πρεσβύτερος, όπως και διάκονος θα δούμε παρακάτω, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κυρίου. Ο Απόστολος όμως δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποστολή που του δίνει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει: «Εγώ», λέει, «αν με τη θέλησή μου γινόμουν Απόστολος, τότε θα δικαιούμουν και μισθό. Αλλά δεν έγινα με τη θέλησή μου, γι' αυτό ουέησε με αν δεν κηρύττω, αλίμονό μου. Είμαι Απόστολος και δοξάζω τη διακονία μου, και αλίμονό μου
εάν δεν κάνω αυτά τα οποία με οδηγεί και με διατάσσει ο Χριστός. Στον πρεσβύτερο όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ζητείτε η θέλησή του. Είναι διάκονος, είναι ελεύθερος μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να επιμελείται, μπορεί και να μην. Άμα θέλει, φεύγει. Βέβαια, κανείς δεν φεύγει όταν τον βάζει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι γίνεται με τη θέλησή του κάποιος πρεσβύτερος, ανορέγεται επισκοπής, ενώ διακονία ο Χριστός δίνει με τη δική του θέληση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος και ο Παύλος λέει, Πέτρος ή Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Που σημαίνει ούτε και ο Χριστός αποφασίζει και εκλέγει τους Αποστόλους ή τους προφήτες, αλλά το θέλημα του Θεού εκπληρώνει ο Χριστός. Ο Θεός δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εργάζεται την εκλογή στις διακονίες, μόνο που την εκτέλεση την πραγματοποιεί ο Ιησούς Χριστός, πάντοτε κάτω από το θέλημα του, Πατρός, του Θεού Πατρός του και Πατρός μας. Η προτροπή του λοιπόν προς τους συμπρεσβυτέρους του Αποστόλου Πέτρου είναι συγκεκριμένα πράγματα, απλά και απαραίτητα. Πρώτον, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δε εσχροκερδός αλλά πρεθύμος και μη δε κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, ώστε όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας να λάβετε τον αμάρετον στέφανο της δόξης. Μέσα σε αυτά τα λίγα λόγια ο Απόστολος Πέτρος αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού για τους πρεσβύτερους, που όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι και είναι, πρέπει να είναι και θέλει να είναι και βοηθάει ο Χριστός να είναι τύπος του ποιμνίου. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνει μία εικόνα ο Θεός μέσα στην εκκλησία, μέσα από το πρόσωπο, τη ζωή και την οικογένεια του πρεσβύτερου, για να μοιάσουμε όλοι μας. Άρα λοιπόν αυτά που προτρέπει ο Θεός για τους πρεσβύτερους είναι και αυτά που μέσω των πρεσβυτέρων προτρέπει ο Θεός για όλους μας. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία ερχόμαστε, οι πρεσβύτεροι επιμελούνται, επισκοπούνε, όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως, είναι αυτό που είπαμε, θέλουνε και υπηρετούνε. Ωρέγονται επισκοποί, θέλουνε, με τη θέλησή τους υπηρετούνε, και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Από τη στιγμή που πάβει να θέλει ο πρεσβύτερος, έχει το δικαίωμα να φύγει, βέβαια με συνέπειες, οι οποίες δεν είναι όμως σωτηριακές. Κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μπορείς, γιατί προϋποτίθεται πάντοτε το εκουσίως. Αλλά και ο χριστιανός μέσα στην εκκλησία, ό,τι πράττει, εκούσια το πράττει. Δεν υπάρχει νόμος, ούτε αναγκαστικό δίκαιο μέσα στην εκκλησία. Σε καμία περίπτωση. Κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλονε, μα ούτε και ο Χριστός μπορεί να επιβάλλει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος του λέει, σας παρακαλώ αδελφοί, σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Ή αλλού, σας παρακαλώ δια των ικτυρμών του Ιησού Χριστού. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία υπάρχει η απόλυτη ελευθερία, που είναι, αδελφοί αγαπητοί, το σημαντικότερο δώρο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Την απόλυτη ελευθερία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Έξω είναι δεσμά, είτε δεσμά ανθρώπινα, είτε δεσμά σατανικά, είτε δεσμά κοσμικά, είτε δεσμά που είναι επιθυμίες και πάθη, είτε δεσμά συνήθειες, είτε δεσμά φιλοδοξίας, είναι δεσμά. Μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν δεσμά. Δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Και γιατί? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, όποιον ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι πραγματικά, μόνο αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος. Με ελευθερία λοιπόν, αλλά που η ελευθερία, αδελφοί αγαπητοί, στηρίζεται στο μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στη ζωή του χριστιανού.
στην αλλαγή της καρδιάς του, στην αλλαγή του πνεύματός του και στην αλλαγή του σώματός του που λέγεται αναγέννηση. Δηλαδή, όταν αναγεννήσει ο Θεός τον άνθρωπο, πρώτον τον ελευθερώνει από τα πάθη του σώματος, τα σαρκικά. Καπνίζει, το κόβει. Και τι σημαίνει αυτό, σου κόβω το τσιγάρο? Δεν του λέει δεν θα ξανακαπνίσεις. Αλλά του λέει αν θέλεις κάπνισε μπορείς, αν θέλεις μην καπνίζεις. Αλλά να ξέρεις ότι αν καπνίζεις βλάπτεις το σώμα σου. Τον ελευθερώνει από ποτά. Ένας μπεκρής δεν μπορεί να ελευθερωθεί μόνος του. Πάει από τοξινώσεις, γυρίζει δεξιά, αριστερά, δύσκολο πράγμα. Και θέλει και χρόνο, εάν ποτέ γίνει. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος τι κάνει, το αφαιρεί. Αλλάζει το χυμισμό του σώματος, της σάρκας. Και δεν είναι κάτι που θεωρητικά τα λέμε, τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε καθημερινά με τους ανθρώπους που προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Με ηρωίνη έρχονται άνθρωποι. Έχω δει ανθρώπους, μια φορά στην Αθήνα ήμουνα και καινούριος και μου είχε κάνει τόσο εντύπωση, ήρθε ένα παιδάκι το οποίο ήταν σε αθλία κατάσταση, έτοιμο θάνατο. Τα χέρια του εδώ ήταν ολόβρωμα από τις τρύπες. Κοιμότανε, προχώραγε, αλλά προσευχότανε. Και πήγα μια μέρα, άργησα να πάω και στην εκκλησία, στην προσευχή είχαμε, και τον βλέπω μπαίνει μέσα και φως είχε σηκώσει τα μανίκια του και φώναζε αλληλούια, αλληλούια. Τι να δούμε, καινούριες φλέβες του είχε κάνει αδελφοί. Φοβερό πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτός. Εκατοντάδες νέα παιδιά. Και λέω νέα παιδιά γιατί συνήθως αυτά χτυπάνε, ίσως γιατί δεν προλαβαίνουν να μεγαλώσουν. Αυτά χτυπάει η ηρωίνη και τα ναρκωτικά εν γέννη. Εκατοντάδες παιδιά ελεύθερα. Παντελώς ελεύθερα. Αλλά δεν ελευθερώνει μόνο τη σάρκα, ελευθερώνει και την ψυχή, δηλαδή την καρδιά. Γιατί η καρδιά είναι η εκδήλωση της ψυχής του ανθρώπου. Πώς την ελευθερώνει? Βγάζει από μέσα κάθε τι το βρώμικο. Ο άνθρωπος εν γέννη έχει σκληρή καρδιά, είναι σκληρόκαρδος μέσα στον κόσμο. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει «Σου βγάζω την καρδιά τη σκληρή», που θυμώνει, αγριεύει, νευριάζει, δέρνει, χτυπάει, βρίζει. Στη βγάζω αυτή τη σκληρή καρδιά και σου βάζω άλλη καρδιά, καινούρια, που είναι απαλή και τρυφερή. Και όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Συγκινείται, κλαίει στην παρουσία του Θεού, δοξάζει το Θεό. Νέο κτίσμα. Αλλά του αλλάζει και το πνεύμα. Του δίνει λογική νου Χριστού. Νου Χριστού του δίδει. Τι σημαίνει αυτό? Του αφαιρεί την αλαζονία, την υπερηφάνεια, τη φιλοδοξία και τον κάνει έναν άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός, ισορροπημένο, ελεύθερο, όπως ακριβώς απ' αρχής είχε φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος λέγεται Άγιος άνθρωπος, δηλαδή ξεχωρισμένος. Τον έβγαλε πια από το σκοτάδι, τον βγάζει με την αναγέννηση και τον βάζει στο φως το δικό του. Τον βγάζει από το ψέμα και τον φέρνει στην αλήθεια. Τον βγάζει από την αμαρτία, την αδικία και τον φέρνει στην καθαρότητα του Λόγου του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται νέος άνθρωπος. Και το κοιτάς και λες εσύ ήσουν αυτός. Μα αυτός είναι, ο ίδιος είναι. Δεν είναι ο ίδιος. Αυτός είναι αλλά δεν είναι ο ίδιος. Είναι άλλος άνθρωπος. Άνθρωπος τον οποίο επισκέφθηκε ο Χριστός. Και όταν προχωρήσει στο θέλημα του Θεού, τότε τον βαφτίζει και με Πνεύμα Άγιο. Και εκεί είναι το μέγα θαύμα, αδερφοί. Γίνεται το σώμα πια του ανθρώπου ναός του Τριαδικού Θεού. Πληρούται Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται, καθώς είναι ο παράκλητος στη γη, προσεύχεται για Αυτόν, για να Τον βοηθάει στις αδυναμίες Του, για να Τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, για να Τον ελέγχει, για να του χαρίζει μετάνοια, επιστροφή, γιατί ο άνθρωπος του κόσμου δεν μετανοεί, μεταμελείται. Πω, τι έκανε, δεν θα το ξανακάνω γιατί με πιάσανε επειδή έκλεψα. Όμως ο άνθρωπος του Θεού μετανοεί, κλαίει, Κύριε συγχώρεσέ με, ταλαιπώρησα τον άνθρωπο, αμάρτησα ενώπιόν σου, έκανα αυτό το λάθος, αυτή την ανομία, αυτή την αδικία. Τον ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Τον βοηθάει να παίρνει σωστές αποφάσεις.
Δηλαδή τον οδηγεί. Τι σημαίνει τον οδηγεί? Κατευθύνει την καρδιά του προς το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον θέλημα του Θεού. Τον διοικεί. Τι σημαίνει τον διοικεί? Κατευθύνει το πνεύμα του, τη λογική του, τις αποφάσεις του. Και έτσι ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας νέος άνθρωπος που όμως πρέπει απαραίτητα να μένει στην παρουσία του Θεού. Και τι σημαίνει μένω στην παρουσία του Θεού? Σημαίνει ότι μελετάω το Λόγο του Θεού για να τρέφομαι, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι τροφή. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Μελετάει, προσεύχεται στο ταμείο του κατηδίαν για να διευρύνει την προσωπική του σχέση με τον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Συμμετέχει ουσιαστικά στη λειτουργία της Εκκλησίας, που η λειτουργία της Εκκλησίας δεν είναι περίπλοκη αλλά ούτε και παράξενη, αλλά αποτελείται από τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Και έχει καλά έργα. Ποια είναι τα καλά έργα? Έργα πίστεως. Η πίστη του έχει έργα, γιατί χωρίς έργα η πίστη είναι νεκρά. Και τότε ο άνθρωπος προχωράει μία ευλογημένη ζωή. Όπου σε αυτόν πλέον ο Κύριος λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Σημαίνει δηλαδή αυτό που επιθυμούν οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι μαζί του. Ό,τι αν πράττεις θέλει ευωδούστε. Και μοιάζει με το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, δίπλα στο ποτάμι, που δεν έχει καμία ανάγκη να τον ποτίσει κάποιος άνθρωπος. Δεν φοβάται το καύμα, δεν φοβάται το ψύχος, γιατί από το νερό καλύπτονται τα πάτα και τρέφεται και προστατεύεται και όλα. Και εμείς έχουμε ύδατα ζώντα, αδελφοί, και τα ύδατα ζώντα είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και έχουμε και την πηγή των ζώντων υδάτων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία τίποτα δεν γίνεται αναγκαστικός, κατά την προαίρεση εκάστου, μέσα στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου που χαρίζει ο Θεός στη ζωή του χριστιανού, του αληθινά χριστιανού όμως, όχι στο όνομα ή στην ταυτότητα, αλλά του χριστιανού που έχει γευθεί τον ζωντανό Λόγο του Θεού, να ενεργείται στη ζωή του, που έχει γνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ανεστήθη, είναι ανεστημένος και είναι φίλος του, είναι σωτήρας του, είναι κοντά του, που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη φροντίδα του Θεού, που έχει γνωρίσει και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, αληθινά χριστιανός. Και η ζωή του πραγματικά είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού οι πρεσβύτεροι αλλά και όλοι μας ένα χαρακτηριστικό πρώτον πρέπει να έχουμε: τίποτα αναγκαστικός, τα πάντα εκουσίως. Το δεύτερο χαρακτηριστικό: όχι εσχροκέρδια μέσα στην Εκκλησία, αλλά προθυμία. Μέσα στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να κερδίσουμε τα του κόσμου. Καμία σχέση με όφελος ή κέρδος μέσα στην Εκκλησία. Το όφελος και το κέρδος μέσα στην Εκκλησία είναι φωτιά, αδελφοί, καίει. Καίει. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται μέσα στην Εκκλησία ότι θα κερδοσκοπήσει, ότι θα κερδίσει κάτι, αλλά μιλάμε κοσμικό, να ξέρετε ότι αποτυγχάνει στη χριστιανική του ζωή. Δεν μπορεί να περπατήσει. Χάνει τον προσανατολισμό του. Μην πω ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν δεν ερχόμαστε για να κερδίσουμε, ερχόμαστε για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, την αγάπη των αδελφών μας, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν σε καμία περίπτωση μην ελπίσει κάποιος άνθρωπος ότι υπάρχει όφελος. Θα απογοητευτεί και θα ταλαιπωρηθεί. Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ζωή αιώνιος. Αυτό υπάρχει στην Εκκλησία του Θεού.
Και το τρίτον, μη δέως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Ποια είναι λοιπόν η συμπεριφορά μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Απαγορεύεται να κατακυριεύεις τους ανθρώπους, να τους κάνεις οπαδούς σου. Ο Χριστός δεν έχει οπαδούς, μαθητές έχει. Και στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν αρχηγοί για να έχουν οπαδοί. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Πολύ σημαντικό λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να μην ανήκουμε σε άνθρωπο και να μην ανήκουν άνθρωποι σε μας. Πάρα πολύ βασικό. Οι άνθρωποι όλοι, όλοι εμείς ανήκουμε στον Χριστό. Ένας είναι ο Κύριος. Σε Αυτόν ανήκουμε. Ούτε άνθρωπος θέλω να με κυβερνάει, αλλά ούτε κι εγώ να κυβερνήσω κανέναν. Να μην λοιπόν κατακυριεύουμε την κληρονομία του Θεού, αλλά η πρόθεσή μας να είναι να γινόμεθα όλοι τύποι του ποιμνίου. Και θα φέρω ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα περί τούτου. Τα παιδιά μοιάζουν στον πατέρα, τα αγόρια ιδίως. Τα κορίτσια πρότυπο έχουν τη μάνα. Συνήθως μέσα στην εκκλησία ο ένας κοιτάζει τον άλλον, όχι για να κρίνει και να κατακρίνει, για να παραδειγματιστεί, για να δει το καλό. Βλέπω τον αδελφό τον τάδε και την οικογένειά του, τους ευλογεί ο Θεός. Τι κάνουν αυτοί? Θυμάμαι όταν πρωτομπήκα εγώ στην εκκλησία, όντας ορθόδοξος, όλα μου φαινόντουσαν πολύ παράξενα. Μα πολύ παράξενα. Και τα χαρακτήριζα μάλιστα και απολύτως αιρετικά. Θυμάμαι στην αρχή. Όταν όμως πήρα το Λόγο του Θεού, άρχισα να βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί μιλάγανε μόνο από το Ευαγγέλιο. Και τότε είπα, άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο και έφτασα στο σημείο που λέει «Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του αν είναι καλό, γιατί δεν είναι δυνατόν καλό δέντρο να κάνει κακό καρπό, όπως δεν είναι δυνατόν κακό δέντρο να κάνει καλό καρπό». Αυτό το λέει η Γραφή. Άρα θα πάω να δω τη ζωή τους. Και άρχισα να κάνω επισκέψεις στο σπίτι τους, πότε στον ένα πότε στον άλλον. Και θαύμασα, αδερφοί, της οικογένειας. Μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά είχαν ένα νοικοκυριό, μία αγάπη, μία ενότητα. Και θαύμασα. Μπορεί να ήταν αμόρφωτοι, αλλά είχαν σοφία. Μπορεί να ήταν μορφωμένοι, αλλά ήσαν ταπεινοί. Μπορεί να ήσαν πλούσιοι, αλλά ήσαν ανοιχτόκαρδοι. Και θαύμασα. Είναι ανάγκη, ανεξαρτήτως ηλικίας και συνθήκων, να είμαστε τύποι του ποιμνίου. Να ενδιαφερόμεθα δηλαδή, να μας βλέπουν οι άλλοι και να δοξάζουν το Θεό. «Σεις», λέει ο Χριστός, «είστε το φως του κόσμου». Οι άνθρωποι θα βλέπουν τα καλά σας έργα και θα δοξάζουν τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Είναι λοιπόν τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν επιδιώξεις, στόχους που πρέπει να έχουν οι πρεσβύτεροι και όλοι μας. Πρώτον, όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίας. Όχι εσχροκερδός αλλά προθήμος. Όχι για να κερδίσεις, αλλά για να προσφέρεις. Καλύτερο, λέει ο Χριστός, είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Και το τρίτο, με στόχο να είσαι καλό παράδειγμα. Είσαι μαθητής, να είσαι καλό παράδειγμα. Καλό παράδειγμα στο σχολείο σου, καλό παράδειγμα στην εκκλησία, καλό παράδειγμα στην κοινωνία, την οποιαδήποτε έχεις. Να είσαι φως. Και ξέρετε, αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι επιτεύγματα ανθρώπινα, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα έχει όλα αυτά απόλυτα. Αλλά εάν τα θέλεις και τα ζητάς, τότε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Πνεύμα το Άγιο σε καθιστά έτσι. Και διαπιστώνεις κι εσύ, χωρίς να έχεις καταβάλει καμία προσπάθεια, ότι σου έχει χαρίσει ο Θεός καλή μαρτυρία γύρω. Θυμάμαι, δεν το λέω για μένα αλλά σαν παράδειγμα,
Στη δουλειά μου έλεγαν όλη η περιοχή εκεί που δούλευα κάτω στο Αίγιο, είναι καλός άνθρωπος αλλά αιρετικός. Αλλά είναι καλός άνθρωπος, λέει, έχει πολύ καλή οικογένεια. Έπειτα, αδελφοί, το χρειαζόμαστε αυτό για να έχουμε πραγματικά καλή οικογένεια και την εύνοια του Θεού. Να δημιουργηθεί μια οικογένεια ευλογημένη. Να γεννηθούν παιδιά άγια που να έχουν προκοπή. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο. Το παιδί του Θεού έχει προκοπή. Δηλαδή τι σημαίνει? Αυξάνει, οικοδομείται. Η ζωή μας έχει βέβαια δυσκολίες. Πηγαίνει έτσι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Η σανισταμένη όμως είναι πάντοτε προς τα πάνω. Πάντοτε. Και λέω κάτι που το λέω με απόλυτη επίγνωση και παρουσία. Δεν έχω δει στα 25 μου χρόνια άνθρωπο να έρθει στην εκκλησία και να μείνει και να μην τον ευλογήσει ο Θεός πολύ. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι διαλυμένοι, ναυάγια, και οικογενειακά και επαγγελματικά και πώς το λένε, συναισθηματικά και κοινωνικά ναυάγια. Και ξέρω όταν έρθουνε ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός θα τους ευλογήσει πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι τους ευλογεί πολύ. Και μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, άλλες φορές πολύ σύντομα, άλλες φορές με λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βλέπεις την αύξηση, ανθίζουνε, μπουμπουκιάζουνε και ανθίζουνε οι οικογένειες μέσα στην εκκλησία. Γιατί δεν είναι μια εκκλησία που τη δημιούργησαν άνθρωποι, ώστε περιμένουμε βοήθεια από τους ανθρώπους, αλλά είναι μια εκκλησία που τη δημιούργησε ο Χριστός και την συντηρεί ο Χριστός και την οικοδομεί ο Χριστός και την αυξάνει ο Χριστός. Βεβαίως πάντοτε, εάν εμείς μένουμε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού. Όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού. Βέβαια το καλό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να ζητάμε έλεος και χάρη από τον Χριστό, να μας στερεώνει, να μας αυξάνει και να μας χαρίζει προκοπή. Λίγο να προσθέσω σε αυτό. Και αν βραδύνει λίγο, και αν αργήσει λίγο, θα έρθει εξάπαντος. Δεν λησμονεί ο Θεός. Και να ξέρουμε ότι η βραδυπορία έχει σκοπό. Γιατί στη βραδυπορία το Χριστός έχει σκοπό. Ο σκοπός του Χριστού είναι να κάνει το τέλειο στη ζωή σου. Και έρχεται το τέλειο. Ένας κίνδυνος υπάρχει. Να μην το καταλάβεις και να περάσει. Να σε προσπεράσει. Και αυτός ο κίνδυνος, αδερφοί αγαπητοί, είναι πραγματικός. Δυστυχώς τον έχω δει στη ζωή μου. Και είναι, τολμώ να πω, ανεπανόρθωτος πολλές φορές. Και γιατί δεν το κατάλαβε? Γιατί δεν ήσουν άγρυπνος, προσεκτικός και προσευχόμενος. Να καταλάβεις τον Κύριο που έρχεται και σου λέει, πάρε την ευλογία μου παιδί μου. Αλλά τι είσαι? Απρόσεκτος. Δηλαδή δίνεις προσοχή σε άλλα πράγματα έξω από αυτόν που δίνει αγαθές δόσεις και δώρα τέλεια. Κοιμισμένος, αποκοιμισμένος. Τι σημαίνει αποκοιμισμένος? Ξεχασμένος στις δικές σου ασχολίες, στις δικές σου σκέψεις, στις δικές σου αγωνίες, στις δικές σου μέρημνες, στους δικούς σου φόβους. Και τρίτον, όλα αυτά σε οδηγούν τον άνθρωπο να μην προσεύχεται. Και όταν δεν προσεύχεται, πού να σε βρει ο Θεός να στο δώσει? Δεν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος που λέμε τον έχει βλογεί ο Θεός φόδρα, όταν μένει και μένει άγρυπνος, προσεκτικός και προσευχόμενος. Συνεχίζουμε λοιπόν για τα χαρακτηριστικά του πρεσβυτέρου, ότι πρέπει να έχει μία γυναίκα, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πρώτα δεν υπάρχουν διαζύγια. Δεν προβλέπεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού διαζύγιο παρεκτός διαλόγου πορνείας. Εκτός αν ένας από τους δύο πορνεύσει, τότε ο άλλος που τον αδίκησε έχει το δικαίωμα να χωρίσει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί. Αλλά πρέπει να τον περιμένει με υπομονή μέχρι ο Θεός να τον φέρει σε μετάνοια και να σωθεί μαζί με το σύζυγό του ή τη σύζυγό του. Ταυτόχρονα ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει και παιδιά, όπως λέει η Γραφή, τα τέκνα αυτού να είναι με υποταγή μετά πάση σεμνότητος. Και εδώ μιλάει για μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς. Τα παιδιά λοιπόν του πρεσβύτερου
πρέπει να είναι, γιατί μπορεί να είναι και μεγάλο όπως θα δούμε. Ο πρεσβύτερος λοιπόν συνεχίζει να είναι πρεσβύτερος, είναι πρεσβύτερος όταν τα παιδιά του τα έχει μέσα στην εκκλησία, σε υποταγή σε αυτόν και στη γυναίκα του, στους γονείς τους, και μεταπάσει σεμνότητος. Και εδώ το μεταπάσει σεμνότητος, αδερφοί αγαπητοί, όπως και όλος ο λόγος του Θεού, δεν είναι μία προϋπόθεση για να είσαι αποδεκτός στην εκκλησία, αλλά είναι μία προϋπόθεση για ευλογίας για το Θεό. Όταν το παιδάκι σου το μικρό το μαθαίνεις από μικρό παιδί να υποτάσσεται με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και να ζει με σεμνότητα, μαθαίνει έτσι και μεγαλώνοντας δεν αλλάζει. Αλλά βέβαια δεν μιλάμε για πρεσβύτερους που έχουν μόνο μικρά παιδιά. Θέλω να πάμε και στην επιστολή προς Τίτο, να δούμε μόνο αυτό το εδάφιο, γιατί όλα τα άλλα είναι ίδια, στη σελίδα 1057 και στο εδάφιο 6, που λέει πάλι για τους πρεσβύτερους. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πρεσβύτερος να είναι ανέγκλητος, να είναι μιας γυναικός ανήρ και να έχει τέκνα πιστά, μεγάλα τώρα πια, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Τα τέκνα λοιπόν του πρεσβυτέρου πρέπει μεγαλώνοντας, όταν είναι μικρά να είναι σε υποταγή μετά σεμνότητος, πάση σεμνότητος, όταν όμως μεγαλώσουν τότε θα κάνουν δική τους οικογένεια και ο πρεσβύτερος μπορεί να είναι 30 χρονών, 40, 50, 60, 80. Όταν εγώ είμαι 62 χρονών, τα παιδιά μου είναι 32 χρονών. Για να συνεχίζω να είμαι πρεσβύτερος, τα παιδιά μου πρέπει να είναι μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπόταχτα και ταυτόχρονα πιστά, να μένουν στην πίστη. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα, αδελφοί, σημαίνει. Πρώτον, ότι η καλή φροντίδα του πατέρα και της μητέρας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εξασφαλίζουν καλή συνέχεια στην οικογένεια, και δεύτερον, σε αυτή την οικογένεια ο Θεός είναι αγαθός και φυλάει, προστατεύει και τις οικογένειες που δημιουργούνται. Έχει καλή συνέχεια ο άνθρωπος του Θεού. Δεν με ευλόγησε ο Θεός μέχρι τα 50 μου, δεν θα σε ευλογήσει ο Θεός μέχρι τα 60 σου, θα σε ευλογήσει μέχρι τα βαθιά γεράματά σου, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου χαρίζει και καλή συνέχεια. Θα σου χαρίσει ευλογημένα παιδιά, ευλογημένα εγγόνια, και είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να έχει καλή συνέχεια. Και όπως είπαμε, ο Λόγος του Θεού δεν μιλάει μόνο για τους πρεσβυτέρους, αλλά οι πρεσβύτεροι είναι τύποι του ποιμνίου και μιλάει για όλους μας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ένα θαύμα. Και είναι θαύμα γιατί? Γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Και όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, μέλη του σώματος του Χριστού. Και έτσι λοιπόν, μένοντας μέσα στο Λόγο του Θεού, και ευλογία, και ευλογείται ο άνθρωπος, και ευλογία σημαίνει κατά πάντα, σε όλες τις διαστάσεις του ανθρώπου, πάντοτε όμως κατά το δικό του θέλημα. Που τι σημαίνει αυτό? Θα επιτρέπει δοκιμασίες, θα επιτρέπει ταλαιπωρίες, γιατί μέσα από τις δοκιμασίες ο Θεός εργάζεται. Πρώτον, παιδεία, αύξηση. Δεύτερον, καρποφορία, σου δίνει καρπό. Και τρίτον, σε φυλάει. Να τα δούμε αυτά τα τρία. Μέσα από την παιδεία σε φέρνει πιο κοντά του, όπως τον Ιώβ. Επέτρεψε τρομακτική δοκιμασία, αλλά μετέτρεψε τον Ιώβ από φοβούμενο και ευλογημένο άνθρωπο του Θεού που άκουγε για τον Θεό και το σεβότανε, σε έναν άνθρωπο που έβλεπε το Θεό κατά πρόσωπο. Αλληλούια. Και το ήθελε αυτό ο Θεός, την αύξηση, την οικοδομή. Το δεύτερο είναι καρποφορία. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χριστός. Με τις πληγές του Χριστού εμείς οι άθημεν. Και όλοι εμείς οι σωσμένοι είμαστε καρπός του πόνου της ψυχής του. Και εκείνο που δεν καταλάβαινα ήταν για το έλεος αυτού. Μέχρι που κάποια στιγμή πήγαινα στο έργο του Θεού και έσκασε το λάστιχο. Και λέω, Κύριε, δεν με φύλαξες. Αλλά προχωρώντας μετά είδα ένα φοβερό τρακάρισμα μπροστά, μια καραμπόλα, και λέω, αν δεν είχε σκάσει το λάστιχο δεν ξέρω αν θα ζούσα τώρα. Επιτρέπει κάτι, για να σε, κάτι και σοβαρό μερικές φορές, για να βγάλει κάτι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και αυτό στη ζωή μας θα τα έχουμε όλα.
Υπάρχει καιρός παντή πράγματι. Αλλά να θυμόμαστε ένα, ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή πρώτον και για την ζωή εν αυθονία εδώ στη γη δεύτερον. Θέλει να σου χαρίζει ζωή και αυτή εν αυθονία. Ανάλογα όμως με το χαρακτήρα του καθενός συμπεριφέρεται και ο Πατέρας Θεός σαν αληθινός πατέρας που φροντίζει και αγαπάει και προσέχει τα παιδιά του. Και ανάλογα με το χαρακτήρα, ο δάσκαλος και καθηγητής μας Ιησούς Χριστός συμπεριφέρεται στους μαθητάς του κατά τον καταλληλότερο τρόπο. Αλλά και ο ζωοποιός και παράκλητος επί της γης παράκλητος συμπεριφέρεται στα παιδιά του Θεού κατά τον καλύτερο τρόπο που αυτός εκλέγει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε χαρούμενοι, γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Αμήν. Είναι στα χέρια του Θεού. Και ό,τι και αν φέρει ο Θεός στη ζωή μας, ούτε θα καυχόμεθα ότι είναι καλό σαν να είναι δικό μας, ούτε θα απογοητευόμεθα, εκτός αν είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας ή της ανοησίας μας, τότε θα μετανοούμε και θα πιστρέφουμε στο Θεό. Αν όμως δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει ο Θεός, να εμπιστευόμαστε το Θεό, γιατί Αυτός ξέρει και έχει καλά σχέδια για τον κάθε έναν από εμάς. Επίσης, ο πρεσβύτερος πρέπει να μην είναι νεοκατήχητος, νεόφυτος λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή να μην είναι δέντρο που τώρα το φύτεψε. Πρέπει να μεγαλώσει, να κάνει ρίζες για να στερεωθεί, να κάνει κλαριά για να αντέχει, να κάνει γερό κορμό για να δυναμωθεί και να κάνει και καρπό. Αλλά όμως εξηγεί, δεν πρέπει να είναι νεόφυτος, νεοκατήχητος, για να μην υπερηφανευθεί, και το κείμενο λέει για να μην τυφωθεί. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη αρχαία ελληνική. Τυφώ σημαίνει χάνω την όρασή μου εκ της υπερηφανίας. Ο υπερήφανος χάνει την όρασή του, χάνει τον προσανατολισμό του. Να μην είναι λοιπόν νεοκατήχητος για να μην χάσει την όρασή του από την υπερηφάνεια και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου, δηλαδή σε αυτό που έπεσε και ο διάβολος, ο οποίος υπερηφανεύθηκε και βλέποντας την δόξα και την εξουσία που του χάρισε και τη λαμπρότητα που του χάρισε ο Θεός, νόμιζε ότι τώρα μπορεί να γίνει όμοιος με το Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει από την τύφωση, από την τύφλωση της υπερηφάνειας. Επίσης, πρέπει να έχει καλή μαρτυρία έξωθεν. Δηλαδή, ο πρεσβύτερος είναι καλός χριστιανός όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στο σπίτι του, να έχει καλή μαρτυρία από τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Και ο πρεσβύτερος και ο χριστιανός. Να έχει καλή μαρτυρία στη γειτονιά του. Να έχει καλή μαρτυρία στη δουλειά του, από τους προϊσταμένους του, από τους υφισταμένους του, από τους συναδέλφους του. Να έχει παντού καλή μαρτυρία. Και το ξαναλέω, την καλή μαρτυρία τη χαρίζει ο Χριστός. Αρκεί να του το ζητάς. Και μην ξεχνάμε, αδελφοί, να λέμε όπου και αν βρεθούμε, δώσε μου καλή μαρτυρία, Κύριε. Κάνε με φως, Χριστέ μου. Και θα δείτε, αδελφοί, πώς θα εργάζει το Θεός στη ζωή σας. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Δεν παίρνεις τίποτα από τον Χριστό αν θα το ζητήσεις. Ετείτε και θέλει να σας δοθεί. Δεν βρίσκεις τίποτα στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν ψάξεις. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Και δεν σου ανοίγεται καμία πόρτα ευλογίας από τον Χριστό αν δεν κρούσεις. Κρούεται και θέλει να σας ανοιχθεί. Είναι πνευματικός νόμος. Και στον πνευματικό νόμο κανείς δεν μπορεί να πάει κόντρα. Αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι αν το πάρω και τα πετάξω θα πέσει. Και θα πέσει γιατί υφίσταται ένας νόμος φυσικός της βαρύτητος. Ο κόσμος να χαλάσει θα πέσει. Και ας φυσήξουν αέριδες και ας γίνει ό,τι θέλει, στο τέλος θα πέσει. Και όσο πιο ψηλά πάει, τόσο πιο άσχημη πτώση θα έχει. Και αν υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι που ορίζουν, περιορίζουν και διέπουν τη ζωή μας, είμαστε άραγε τόσο ανόητοι να μην φανταστούμε ότι αυτός που έφτιαξε τα σώματα και τα πνεύματα, την ύλη, τον υλικό κόσμο και τον πνευματικό κόσμο, δεν έχει θέσει πνευματικούς νόμους που διέπουν, ορίζουν και περιορίζουν τη ζωή μας, αλλά και επεκτείνουν τη ζωή μας. Μη γέννητο αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να έχει καλή μαρτυρία, να το ζητάμε.
πρέπει να είσαι καλός χριστιανός να το ζητάς. Θέλεις να έχεις πίστη να ζητάς. Θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός τα παιδιά σου να το ζητάς. Τι σημαίνει το ζητάμε? Σημαίνει προσεύχομαι. Αυτό σημαίνει ζητάω. Προσεύχομαι. Και η προσευχή είναι μέγα μυστήριο, αδελφοί, στην παρουσία του Θεού. Γιατί δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά τι λέει ο Χριστός? Εισέλθε εις το δωμάτιό σου και αφού κλείσεις την πόρτα, για να μην υπάρχει εμπόδιο ούτε φυσικό ούτε πνευματικό, τότε γονάτισε, επικαλέσου το όνομα του Χριστού για να εισέλθεις μέσα στη βασιλεία του ουρανού, μέσα στα Άγια του Θεού, και εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο ουράνιος, που αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Και τότε, επειδή υπάκουσες το θέλημα του Θεού, ο Πατέρας ο ουράνιος θα σου ανταποδίδει στο φανερό. Τι θα σου ανταποδίδει? Αυτά που ζητάς, αυτά που θέλεις. Και μάλιστα να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι γεγραμμένο, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Πάντοτε κάμει και χαρίζει και δίνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Εκεί προσοχή. Μήπως πάρεις από το Θεό πολύ καλύτερα από αυτά που φαντάζεσαι ή σκέπτεσαι και πεις εγώ τα κατάφερα. Τότε έρχεται ο Θεός και λέει εσύ τα κατάφερες, φέρ' το πίσω. Να δεις ότι τίποτα δεν κατάφερες εσύ. Για να τελειώσουμε να δούμε πώς θα βρεθείς. Και γιατί το κάνει? Όχι γιατί είναι κακός, γιατί σ' αγαπάει. Γιατί αν νομίζεις ότι εσύ τα κατάφερες, θα χαθείς, θα χαθεί η ψυχή σου. Γιατί θα ρίξεις όλη τη δόξα αλλά και όλη την ελπίδα σου σε σένα, και τότε θα γίνεις επικατάρατος. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι διάκονοι, για να τελειώσουμε τη χάρη του Χριστού σήμερα, ακριβώς τα ίδια προσόντα και ακριβώς την ίδια δουλειά, μόνο στα υλικά, επιμέλεια. Επιμελούνται οι πρεσβύτεροι στα πνευματικά, τους αδελφούς, επισκοπούντες και επιμένοντες αυτούς, και οι διάκονοι επιμελούνται τους αδελφούς στα υλικά. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει εν τη καθημερινή διακονία, γιατί οι άνθρωποι έχουμε και υλικές ανάγκες και πρέπει η Εκκλησία να γνωρίζει και να φροντίζει και για τις πνευματικές ανάγκες και για τις υλικές ανάγκες. Και τελειώνοντας, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι να κάνεις με επιμέλεια το έργο που ο Θεός σου χαρίζει. Λέει ο Λόγος του Θεού, επικατάρατος ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται με αμέλεια το θέλημα του Θεού. Καλύτερα είναι να πεις δεν κάνω, δεν θέλω, δεν μπορώ, αργότερα. Αυτό το δέχεται ο Θεός. Γιατί είπαν πρεσβύτεροι και διάκονοι είναι εκουσίως. Παρά να πεις κάνω και να το κάνεις με αμέλεια. Γιατί ο Θεός στηρίζεται επάνω στον πρεσβύτερο για την επιμέλεια των παιδιών του στα πνευματικά, και ο Θεός στηρίζεται επάνω στους διακόνους για την επιμέλεια των παιδιών του στα υλικά. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με επιμέλεια, και τότε θα ακούγεται η φωνή του Θεού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αμήν».